Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αθλητικός Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air στους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Παρέα μέχρι και τις 18:30 στην δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Χρήσανθος Τσαλτίδης σε λίγο και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. 30 του μήνα, τελευταία μέρα Ιουνίου. Μέρα που σιγά σιγά στα μισά της είναι, πλησιάζει προς το τέλος της και μέχρι το τέλος της αναμένεται να έχει και ειδήσεις, διότι είναι η τελευταία μέρα που ο Άρης έχει δικαίωμα είτε να προχωρήσει σε ανανεώσει για την επόμενη σεζόν, είτε να ανανεώσει έστω για 2-3 εβδομάδες κάποια συμβόλαια ενώπιση των επόμενων αγώνων των play-off. Από χθες έχουν δρομολογηθεί αρκετές υποθέσεις. Η συνέχεια εννοείται και σήμερα από νωρίς το πρωί με τις διαδοχικές επαφές που έχει ο Άγγελος Χαριστέας όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Παραμονές και ενός αγώνα μέσα σε όλα τα άλλα. Με τον Παναθηναϊκό αύριο στο ΆΚΑ 7 και 4 για την πέμπτη αγωνιστική, αν θυμάμαι καλά, ναι, την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Θα πούμε φυσικά εννοείται και για το αυριανό παιχνίδι. Να δούμε αν και μέσα στην εκπομπή θα έχουν και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το roster με το οποίο, με το έψιχο δυναμικό με το οποίο ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο τους πράσινους. Είναι γνωστό από χθες το βράδυ ότι Γκάμα, Ματίγια και Κόρχου θα συνεχίσουν τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ, μέχρι νωρίς το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 8 είναι, να δούμε τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες περιπτώσεις παικτών που ήταν στον αέρα, στο πούμε έτσι εισαγωγικά, σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του στην ομάδα για το επόμενο 20ήμερο περίπου. Από το πρωί σας έχουμε προειδεάσει λίγο και για αυτούς που θα αποχωρήσουν, για αυτούς που θα πούνε το αντίο σήμερα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη και η προπόνηση της ομάδας τελευταία πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Παίχτες όπως είναι ο Νικόλα Ντιγκινή, παίχτες όπως είναι ο Τσιλιγκύρης, δεν θα συνεχίσουν στην ομάδα. Το διαβάσατε και το πρωί στο Λαμπαουτάρης. Περιμένω όμως και τα οριστικά, τα επίσημα από την ΠΑΕ Άρης, εννοείται, διότι πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, όχι για τους δύο που ανέφερα τώρα, αλλά για άλλες περιπτώσεις, ώστε να έχουμε κι εμείς κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας και να μπορέσουμε να σας το μεταφέρουμε. Ο δικός σας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας στο 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Για όποια ερώτηση, όποια πορεία θέλετε να διατυπώσετε, και είναι αρκετές, είναι η αλήθεια, ειδικά τα τελευταία 24 ώρες, διαπιστώνω και από τα μηνύματα που έρχονται και στο Messenger από αρκετούς από εσάς. Αγωνιάται και το αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω, εννοείται, σχετικά κυρίως με το αυριανό παιχνίδι, με το αν ο Άρης θα καταφέρει να κατεβάσει εντεκάδα, με το ποιοι θα είναι στα αποστολή κτλ. Ο Άρης θα καταφέρει να κατεβάσει εντεκάδα. Τα λέγαμε και χθες, με λίγο πιο ανεβασμένους τους τόνους, είναι η αλήθεια, δεν θα άφηνε οι άνθρωποι της ομάδας, οι άνθρωποι του Άρη, την ομάδα να κατέβει στην Αθήνα χωρίς να βγάζει εντεκάδα. Τώρα ο αριθμός των παιχτών που θα είναι στην αποστολή θα το δούμε, δεν μπορώ να το πω ακόμη με σιγουριά. Αλλά δεν θα κατέβαινε ο Άρης εντελώς γυμνός αύριο στην Αθήνα για να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε από χθες, έχει φτάσει κάποιες συμφωνίες. Όπως με τον Γκάμ, όπως με τον Ματίγια, όπως με τον Κόρχουτ. Κέρδισε λίγο χρόνο και με αυτούς, με τους πρώτους δύο τουλάχιστον. Διότι οι πρώτοι δύο είναι και σε αυτή τη μικρή λίστα παιχτών, τους οποίους ο Άρης θέλει να ανανεώσει και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και φιλοδοξεί ότι μέχρι να τελειώσει η διαδικασία των play-off, ίσως και πολύ νωρίτερα, θα έχει τελειώσει και αυτή η υπόθεση του μπαν και ο Άρης θα αλλάξει θέση σε ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι των διαπραγματεύσεων και από εκεί που είναι τώρα με την πλάτη στον τοίχο κακά τα ψέματα, θα βρεθεί σε θέση ισχύως. Και γενικά με τους παίκτες που θέλει να φέρει στην ομάδα, αλλά και με αυτούς που θα θελήσει να ανανεώσει για την επόμενη σεζόν. Διότι κρατά τον Γκάμα, τον Ματίγια, πιθανότατα και τον Κουέστα, όπως λέει και το περιβάλλον το ίδιο του παίχτη, από χθες. Αλλά όταν με το καλό τελειώσει χρονιά, τελειώσει τα play-off, και με το καλό έχει τελειώσει και με τον μπαν, εσύ θα είσαι σε θέση ισχύως και δεν θα μπορούν να κάνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και δεν το λέω με εχμές,
ούτε αφήνω σπόντα για αυτούς. Δεν θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν. Δικαίωμά τους είναι και καλά κάνουν. Εντάξει, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι. Την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι για να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω. Εκεί μετά παίζει με τους δικούς σου όρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αν δεν πλησιάσουν αυτοί στα δικά σου θέλω, από τη στιγμή που θα έχεις εσύ δικαίωμα μεταγραφών, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα τους πεις: παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αυτά δίνουμε. Δεν πάμε παραπάνω. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα μεταγραφών. Θα πάρουμε άλλους. Είναι υποθέσεις που για την ώρα παραμένουν ανοιχτές. Θα μείνουν για λίγες εβδομάδες ακόμα και όταν περάσει αυτό το διάστημα, ίσως και ενδιάμεσα, γίνουν και κάποιες επαφές σχετικά με τα συμβόλαιά τους και το αν θα παραμείνουν στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. Ταυτίζομαι με την προηγούμενη εκπομπή, επειδή ενημερώθηκα τι υπόθηκε από τον Γιώργο Ζαγόρα. Ταυτίζομαι απόλυτα με τα όσα ανέφερε σαλιάρι. Σχετικά με τον Άρη. Ταυτίζομαι απόλυτα. Μπράβο στον Γιώργο Ζαγόρα. Σαλιάρι. Είπε αλήθειες, εντάξει. Και κάποια στιγμή θα τις αναφέρουμε κι εμείς πιο αναλυτικά. Τι έγινε, ρε Χρήστανθε. Περίμενε, φίλε, έχει ειδησιογραφία. Με ποιους θα κατέβει αύριο στο ΆΚΑ. 15 παίκτες έχουμε, φίλε. Απλά αύριο στο ΆΚΑ έχουμε 13. Γιατί ενημερώνομαι αμέσως τώρα, φίλε, ότι έλα, ο Κουέστα, ναι, απάντησε θετικά. Άντε. Και συνεχίζει και αυτός. Ωραία. Για το 20ήμερο. Ωραία. Και επίσης, φίλε, κάτω το βάλα κιόλας. Και επίσης πρέπει να διορθώσουμε λίγο, γιατί το πριν το βάλαμε ότι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ότι και ο Σόουζα. Αμίγκο συνεχίζει κανονικά, απλά είναι τραυματίας για αύριο. Ναι. Θα μπορεί όμως την Κυριακή. Θα προλάβει την Κυριακή, ναι. Κάτσε να δούμε και τα λοιπά. Απάντησε όχι ο Τσιλιγκύρης. Και θα πω δύο πραγματάκια για το μικρό. Το προετοιμάσαμε τον κόσμο το πρωί γι' αυτό. Εντάξει, όπως και για άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει θέμα με τον ΜΠΑ. Ακόμα δεν έχει στείλει να το χαρτί. Και αν δεν το στείλει μέχρι το βράδυ, θα χαιρετήσει και ο ΜΠΑ. Δεν είναι κάτι που εξαρτάται από τον Άρη αυτό. Αφού μένει ο Σόουζα. Ο Τόνσο είναι ο μόνος με τον οποίο υπάρχει εκκρεμότητα. Γιατί και ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, όπως αναμένονταν άλλωστε, απάντησε θετικά. Ναι. Άρα ο Άρης έχει για το υπόλοιπο των play-off 15 ποδοσφαιριστές. 15 είναι. Έτσι μου είπε ένας φίλος μου τώρα. Και μπορεί να τελειώσει με αξιοπρέπεια αυτά τα παιχνίδια, με λίγο προσοχή κτλ. Κάτσε, θα τους βάλουμε κάτω πέρα. Να, βάλτε τους. Άρης FC. Λοιπόν. Άρης FC, official website. Με έχεις πολύ χαμηλά. Όχι, φίλε. Να σε ανεβάσω κι άλλο. Πολεμάζες. Λοιπόν, ταυτότητα, ιστορία, ευρωπαϊκή πορεία, ομάδα, ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, Χουλιάν Κουέστα, ένας. Φάμπια Νέμαν, δύο. Τσιλιγκύρης, οφ. Δελιζήσεις, τρεις, αλλά ας το βγάλουμε από τα Αυριανού γιατί έχει κόκκινη.
Ναι, μιλάμε για το υπόλοιπο των play-off. Ωραία, εντάξει, τρεις. Ρούς τέσσερις. Κόρχουτ πέντε. Σόουζα έξι. Σούντγκρεν εφτά. Μπαγκαλιάνης οχτώ. Τσαγκαλίδη το βάζω. Α, αυτό το, νομίζω δεν το μέτρησα. Εννιά. Γκάμα δέκα. Ματίγια έντεκα. Τουάρτε δώδεκα. Εντάξει. Σόουζα 13. Εντάξει. Σάσα 13. Το ότι μείνανε εκτός δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να παίξουν και μπάλα καθόλου. Μαντσίνη 14. Ορίστε. Μαρτίνες 15. Μπακούτσης 16. Διαμαντόπουλος 17. Πολλούς έβαλες, φίλε. Αυτή. Άρα ο Τσακαλίδης δεν τον μέτρησε ο φίλος μου. Αυτή είναι. Ο Τσακαλίδης νομίζω έχει συμβόλαιο και του χρόνου. Δεν νομίζω να πει. Θα στο τσεκάρω βέβαια. 17 τους βγάλαμε. Εσύ πόσους είπες? 15. Άρα σου βγάλα και δύο παραπάνω. Ναι, σαν να πες τους. Περίμενε. Να δούμε πότε τελειώνει το συμβόλαιο του Τσακαλίδη. 3-4 υπέγραψαν. 3-4 ήταν. Ναι. Α, για Τσακαλίδης. Player profile. 19 χρονών. Citizen. 22. Άρα είναι. Ξανά και πάλι. Άντε λοιπόν. Περίμενε. Έριμενε, έριμενε, άρεσε ψή. Λοιπόν, Κουέστα, ένας. Έμαν, δύο. Δελιζήσεις, τρεις. Ρόους, τέσσερις. Κόρχουτ, πέντε. Σόουζα, έξι. Σούντγκρεν, εφτά. Μπαγκαλιάνης, οχτώ. Τσαγκαλίδης, εννιά. Γκάμα, δέκα. Ματίγια, έντεκα. Ναι. Ντουάρτε, δώδεκα. Σάσα, 13. Ομπά, όχι. Είναι στον αέρα βασικά. Μαντσίνη 14, Μαρτίνες 15, Μπακούτσης 16, Διαμαντόπουλος 17. Αυτή είναι. 17 ποδοσφαιριστές. Πλην, αν βγάλεις το Δελιζήσι που είναι τιμωρημένος και το Σόζα που είναι τραυματίας, πας στους 15 για το Βριανό. Ως διαθέσιμες επιλογές. 11 και 4 αλλαγές. Τι παραπάνω δηλαδή έκανε ανοίξει προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι. Μια χαρά. Θες να σου βγάλω και την εντεκάδα, σου βγάλω και την εντεκάδα. Δυσκολευτούμε. Κουέστα στο τέρμα. Σούντγκρεν δεξιά. Κόρχουτ αριστερά. Μαδάρα. Δεν σαν μινάρα που σου κοκάνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο σκανδιναβός άσος που θα το μάθουμε να κάνει άμυνα στο ρόλο του. Ροζ Μπαγκαλιάνη. Ροζ Μπαγκαλιάνη. Πεκτάρα. Πεκτάρα, λοιπόν. Όχι, να δώσω και μια ευκαιρία στον παλικάρι. Ωραία. Σάσα ματίκια στα χαφ. Το βασικό σου δίδυμο. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Ο Μαρτίνες, α δούμε. Γκάμα αριστερά. Μαντσίνη δεξιά. Μαντσίνη δεξιά. Υπαρχίζουμε και σφίγγουμε λίγο. Τώρα εδώ πέρα μπροστά έχουμε θέμα. Περίμενε. Διαμαντόπουλο στην κορυφή. Διαμαντό στην κορυφή. 0-1 στο 25. Όχι, είναι εκτός έδρας στο μάτς. Μαντσίνη στην κορυφή. Και ποιο θα βάλω στα πλάγια? Μαρτίνες. Θα παίξει. Τι να παίξει. Είχε μια καστρατερίδα. Καστρατερίδα έχει ρεφτεί. Θα σφίξει τα δόντια ενδεχομένω, αλλά θα δούμε. Απ' τη μία γκάμα, δεξιά ο γκάμα. Κάτσε να ανακοινωθεί η αποστολή και βλέπουμε. Δεξιά ο γκάμα, ναι. Αριστερά ο. 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 Ο Μαρτίνες. Άλλες δύο θέσεις. Κορυφή Διαμαντόπουλος. Ναι. Αν ο Μαρτίνες είναι ο κέντρο. Περίμενε. Περίμενε. Και, το αλλάζω. Και ο Μαντσίνη από πίσω. Το αλλάζω. Τι. Μαρτίνες δεκάρι. Ναι. Μαντσίνη. Δεξιά. Κορυφή. Ναι. Γκάμα αριστερά και δεξιά. Ποιο. Ο ένας και μοναδικός. Ο άνθρωπος που θα μπει και θα βάλει 10 γκολ στα play-off. Ο Λίνι Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε. Γελάς. 300 χιλιάρικα του δίνουμε, φίλε. 2,70. Α, εντάξει, συγγνώμη. Του χρόνου. 2,70, χρήσατε. Σε ενημερώνω. Ναι. Γιατί πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι. Για όλα. Ναι. Ότι ο Ντουάρτε, φίλε. Ναι. Έκοψε μια τριαντάρα λόγω κορονοϊού. Άλλοι ποδοσφαιριστές που τους κάναμε θεούς δεν κόψαν ούτε ευρώ. Νίκο. Αυτό έλεγε να μην κόψει κιόλας. Διακοπές κάνει ένα χρόνο. Νίκο. Χρήσανθε. Θα μπορούσε ο ποδοσφαιριστής αυτός να πει όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Έκοψε. Έκοψε. Μπράβο του. Αυτό βέβαια το πιστώνει το Χαριστέας, που ακούω διάφορους να λέτε διάφορα δεξιά-αριστερά για τον Άγγελο, επειδή έβγαλε στο Instagram του 2004 τον γκολ ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό δηλαδή πανηγυρίζατε όλοι σαν ντουγάνια τότε. Ναι. Και να μην αξιολογείτε ότι ο Χαριστέας με όλο αυτό το σκηνικό κατάφερε και έπεισε κάποιους ποδοσφαιριστές να μειώσουν χρήματα με όλο αυτό το περιβάλλον. Δεν θα θέλατε το τελευταίο 24ωρο να είστε στη θέση του Χαριστέα. Όχι μόνο αυτό. Δεν θα θέλατε, βλέπετε, πιστέψτε μας. Ότι σε μια ομάδα που άδειασε, έκανε, έρανε και με παίκτες που δεν ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους. Δείτε τι γίνεται και παραδείγμα με τον εμβληματικό αρχηγό που σε ένα λεπτό θα έκλεινε κτλ. Απαντάει πέρα την προπόνηση, λένε. Ναι. Δείτε τι έγινε. Και δείτε πόσο ο Χαριστέας κατάφερε τελικά να κρατήσει την ομάδα, να έχει ένα αξιοπρεπή σύνολο και αύριο και στα υπόλοιπα μάτς. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η ενδεκάδα που είπαμε, οκ, okay, δεν είμαι εμείς ότι είναι η top ενδεκάδα, η top ενδεκάδα των top. Υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία δεν παίζαν και τα λοιπά, οκ, okay, και προβλήματα. Αν δεν είχε κόκκινο δηλυζήσεις, δεν κατάλαβα, θα ήταν η βασική σου ενδεκάδα. Αν βγάλει τον Ντουάρτε και βάλει το Φέτφα. Μέχρι τα χαφ. Όχι, βγάλει τον Ντουάρτε και βάλει το Φέτφα και βγάλει το Διαμαντόπουλο και βάλει τον Ντέγε. Στα 9 ενδέκατα θα ήταν η βασική σου ενδεκάδα που έπαιξε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Με το Europa League. Με Σούντγκρεν, ναι. Πεχτάρε. Είναι ρε φίλε, ό,τι και να γίνει, ο Σούντγκρεν είναι ένα δεξί μπακ, οκ. Εντάξει. Αλλά στη λιώση του προπόνηση και θα δούμε. Βέβαια, οι επιλογές είναι περιορισμένες, αλλά τον έχω κανό αν α πούμε για παράδειγμα μείνει ο Μπα. Τελικά, να μην το βάλει πάλι το Σουηδό. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, να βάλει τον Μπα. Τι λες εσύ Παπαδόπουλε, ποια δόντια να σφίξει ο Μαρτίνεθ. Διάρεγε τον αυτό του πρέπει να σφίξει. Ενδεχομένως ναι. Σωστή η τοποθέτηση του φίλου. Φίλε, συγγνώμη αν να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, είχε μια καστριδίδα το Σαββατοκύριακο. Πόσο κρατάει. Τελειώσει προπόνηση και θα δούμε. Μέστε. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Να δούμε και ποιοι είπαν αντίο. Μη μου λες αντίο. Τι, μα σου είπα και η Ελληνία δύο. Είπε αντίο ο Τσιλιγκύρης. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και δεν ξέρω ποιος θα συμβουλεύει το παιδί. Δεν έχω και ιδιαίτερη όρεξη να ασχοληθώ. Δεν με νοιάζει κιόλας. Καλά να πάει εκεί που θέλει να πάει. Στο καλό. Ευχαριστούμε για την παρουσία του στον Άρη. Στη Λάρισα, ίσως. Όπου θέλει, ας πάει. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνει το παιδί πλέον. Αλλά και φυσικά δεν μπορώ να τον αναγκάσω να μείνει στον Άρη για την επόμενη σεζόν. Γιατί ο καθένας ιεραρχεί όπως θέλει τα πράγματα. Αλλά για μένα είναι απαράδεκτο. Όταν βλέπει ότι ο Γκάμα, ο Ματίγια, ο Κουέστα, ο Σόουζα, ο Κόρχουτ, όλα αυτά τα παιδιά δέχονται να παραμείνουν για το υπόλοιπο 20ήμερο, δεν γίνεται ο Τσιλιγκύρης να μην μένει για το 20ήμερο. Για να πάρει και δύο συμμετοχές. Να προπονείται, να είναι σε κατάσταση και να πει και να ευχαριστώ με τον τρόπο του στον Άρη για την παρουσία του στην ομάδα την φετινή σεζόν. Γιατί του δόθηκε μια ευκαιρία. Φυσικά πήγε πάρα πολύ καλά το παιδί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έτσι. Και μπράβο του. Από εκεί και έπειτα όμως πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχει μια ιεραρχία μέσα στην ομάδα. Τέλος πάντων, καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Θα δούμε αν θα δικαιωθεί από αυτή του την επιλογή ή όχι ο Απόστολος Τσιλιγκύρης, ο οποίος δεν συνεχίζει στον Άρη. Θα έχει δίδυμο τερματοφυλάκων τον Κουέστα και τον Έμαν. Αυτούς που είχε δηλαδή όλη τη σεζόν. Τουλάχιστον μέχρι το φινάλε. Μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Μετά τι θα αλλάξουν. Τι εννοείς θα αλλάξουν μετά. Μετά θα έχουν προσταφερέσεις, πιστεύω εγώ, στη συγκεκριμένη θέση. Εννοείς δεν θα μείνει ο Κουέστα. Ή δεν θα μείνει ο Έμαν. Ποιο σου είπε ότι δεν θα μείνει ο Κουέστα. Τι εννοείς. Μετά κιόλας έχει και το πάνω χέρι. 180. 180. Αληθεί το μπαν. Κοίταξε. Η ουσία είναι ότι στην περίπτωση που λυθεί το μπαν, ο Άρης δεν θα έχει αυτή την πίεση που είχε μέχρι και σήμερα. Είναι και από τη στιγμή, σε θέση ισχύος. Και από τη στιγμή που είμαι σε καμία θέση ισχύος δεν θα είναι, γιατί δεν θα έχει παίκτες. Από τη στιγμή που θα υπάρχει η ελευθερία των κινήσεων, προφανώς και μπορώ να βρω και καλό τερματοφύλακα και οτιδήποτε άλλο. Και σίγουρα θα μπορώ να κλείσω και τον κάθε Γκάμα ή τον κάθε Ματίγια ενδεχομένως και με ένα μικρότερο ποσό. Μπορεί όμως και να μην τους κλείσω. Μπορεί να μην δεχτούν τα παιδιά αυτά να παίξουν με μικρότερο ποσό και να το βρουν κάπου αλλού αυτά τα συμβόλαια. Δεν θα τελειώσει σε κάθε περίπτωση. Απλά θα έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις τις διαπραγματεύσεις σου για όλο το καλοκαίρι, να το πω κάπως έτσι. Γιατί θα πρέπει πλέον, εφόσον με το καλό τελειώσουμε με το θέμα του μπαν, γιατί φαίνεται ότι πλέον έχουμε μπει σε μια τέτοια διαδικασία
διαπραγμάτευση με του πρώην. Με το διαπραγμάτευση του πρώην, αφού ακόμα μνημόνιο κυβέρνηση FIFA δεν βλέπουμε να έχει υπογραφεί και δεν λένε και τίποτα. Ούτε από τη FIFA, ούτε το επεξεργαζόμαστε, οι αρμόδιοι φορείς. Ούτε την κυβέρνηση βλέπω ιδιαίτερη κινητικότητα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Από την κυβέρνηση πρώτη, από τη FIFA τι να δούμε, ξέρουμε τι γίνεται στη FIFA. Βλέπουμε ότι υπήρξε αυτή η αρχική τότε η επιστολή και τα λοιπά. Τη στείλανε και τα λοιπά. Και βέβαια την άλλη σου λέει και τι να κάνω, εγώ φίλε. Έστειλαν την επιστολή, πρέπει να υπογράψει το μνημόνιο. Όχι, τι να κάνει, να πιέσει. Και ανάλογα θα αξιολογηθεί και η στάση κυβέρνηση στο τέλος, έτσι. Το είχαμε πει εξ αρχής αυτό. Κοίταξε. Όταν ακόμα φαίνονταν να πηγαίνει καλά το πράγμα δική της πλευρά. Αν δεν μου λύσει τον μπαν και μου δώσει μια χορηγία, παράδειγμα λέω τώρα εγώ, ένα εκατομμυριάκι. Είναι μια λύση. Δεν με ενοχλεί. Είναι το ίδιο πράγμα. Καθόλου. Είναι μια ή άλλη. Καθόλου. Αλλά πρέπει κάτι να κάνει. Σ' άλλους δεν είναι χώρους, από εδώ και από εκεί. Όχι χώρους. Χαρίζει εκατομμύρια ευρώ. Η προηγούμενη θα μου πει κυβέρνηση. Ναι. Okay. Okay. Του σώζει από υπεβασμού η τωρινή. Ναι. Okay. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί τι έκανε με τους άλλους, μας απασχολεί θα κάνει με εμάς. Αυτή είναι η είδηση που σας μεταφέραμε και για τον Κουέστα και για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Ο μόνος που νομίζω, η μόνιμα, δύο είναι σε εκκρεμότητα, γιατί λύσαμε, είπαμε και για τον Σόουζα, ότι συνεχίζει και ο Σόουζα κανονικά, συνεχίζει και ο Κουέστα, συνεχίζει και ο Διαμαντόπουλος. Επομένως, η μόνη έτσι σε εκκρεμότητα που θα ξεκαθαρίσει και αυτό μέχρι το βράδυ είναι ο Τόνσο και ο Μπα. Αφού δεν έχει τελειώσει τώρα που τελειώνει και η προπόνηση, γιατί μόλις τελείωσε η προπόνηση από ό,τι ενημερώθηκα, νομίζω ότι δύσκολα. Θα μου πεις μπορεί να έρθει το χαρτί το βράδυ. Ή να πούν το βράδυ, αλλά νομίζω θα ξεκαθαρίσει λίγο πολύ το ποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση της ομάδας. Και επίσης νομίζω ότι θα αντιληφθούμε από την αποστολή που θα βγει. Μέχρι το βράδυ θα είναι. Τους παίκτες που θα συνεχίσουν. Εντάξει, βέβαια ο Σόουζα, επειδή είναι τραυματίας, δεν θα καταλάβουμε. Ναι. Ο Δελιζής έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, είναι τιμωρημένος. Ο φίλος ο Κοσμάς, επιτέλους για Μαντόπουλο στην εντεκάδα. Βέβαια του λείπει αγωνιστικός ρυθμός, αλλά αυτό το παιδί έχει μαγνήτη με την μπάλα. Okay. Ναι. Για Μαγκόλ. Για Μαγκόλ, έτοιμος είναι. Για Μαγκόλ. Λοιπόν. Αυτά. Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ενισχύσουμε τις πληροφορίες σας, να μιλήσουμε και για την περίπτωση του Τόσκο και τις εξελίξεις που υπάρχουν από σήμερα το πρωί να πω και όχι από χθες το βράδυ. Αργήσαν 6 μήνες. Από τη στιγμή που έγινε αυτό το οποίο γίνεται τώρα δεν μπορώ να πω ότι αργήσανε. Από τη στιγμή που μου επιβεβαιώνουν ότι όντως λειτουργήσαν έτσι όπως έπρεπε να λειτουργήσουν στο κομμάτι της αντιμετώπισης και της σύλληψης των υπευθύνων και μάλιστα όταν βλέπω ότι έχει μετατραπεί και το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από δόλο, τότε δεν μπορώ παρά να το αναγνωρίσω αυτό στις αρχές. Μπαίνει να δούμε τι θα κάνουν πλέον τα δικαστήρια. Πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όλα στον αέρα, κυρίες και κύριοι! Για να ακούγονται και ψήφια. Γελάς, καμιά μέρα θα ακούσετε την ψήφια, δεν σε πω εγώ. Έτσι λέγε ένα συνάδελφο. Κάτω να το είχα τον καθυστερημένο από τι βλακίε του και το άκουγε ο καθυστερημένο. Εμείς έχουμε καθαρό μέτωπο, Χρήστα. Δεν έχουμε θέματα. Λοιπόν, αθλητικός Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air, Χρήστα Τσαλτίδη Νίκο Παπαδόπουλο. Σωστά μιλά. Ο φίλο ο Γιάννη Διαμαντόπουλο λέει: Παοκτή από μικρό και έχει φερθεί άψογα στον Άρη. Απλά μπράβο, λέει, αυτή είναι επαγγελματία. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό. Δεν έχει ποτέ και τι ομάδα είναι και το ξέρουμε κιόλα. Αλλά είναι επαγγελματία πρώτα. Μια χαρά τον είδα να τραγουδάει για τον Άρη, μια χαρά τον είδα να τιμά τη φανέλα. Και έβαλε και πλάτη πολύ σημαντικά για να είναι χαρά... η ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Έχω δει Αριανού να φέρονται. Πολύ χειρότερα. Με πολύ άσχημο τρόπο. Ή άλλου που του έχετε πολύ ψηλά στα όρια τη προσωπολατρεία να λειτουργούν με τρόπο τον οποίο αν μαθαίνα θα πέφτουν από τα μάτια σα ενδεχομένω. Λοιπόν. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54222. Εδώ φτάσαμε να λένε κάποιοι Αριανοί ότι επίτηδες λέμε ότι ανεβάσαν τις απαιτήσεις τους ο Κουέστα, ναι, το κάναμε επίτηδες εμείς για να είμαστε υπέρ του Καρυπίδη. Και όμως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτές τις μπούρδες. Δεν πειράζει. Ας τα λένε για μας, να μην τα λένε για την ομάδα. Ναι. Δεν πειράζει. Τι έκανουμε. Θα προχάμε εμείς. Και αν μείνουν στο τέτοιο θα λέγανε ότι μας τα δώσαν οι μάνατζερ των παικτών για να τους κρατήσουμε. Εντάξει, στείλουν ένα δικό τους. Κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά για να δικαιολογήσουν τις αιμονές τους και την όποια τους αντιπαλότητα. Βέβαια, αυτοί οι ίδιοι λέγανε ότι θα πέσουμε πέρσι, να ξέρεις, και φέτος. Αλλά βγήκε στην Ευρώπη η ομάδα, έτσι όπως βγήκε τέλος πάντων, χωρίς αυτό να αποτελεί καμιά επιτυχία των επιτυχιών. Αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα. Για πες μας τώρα τι έχει το ρεπορτάζ, γιατί έχει και μάτσα αύριο, Νίκο. Περιμένουμε τώρα τελείωσε η προπόνηση, Χρήσανθε.
ίσως μέχρι τις 6.30 έχουμε κάτι όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Με τον Μαρτίνεζ ένα θέμα να δούμε τι γίνεται. Αν έχει ξεπεράσει εντελώς αυτό το θέμα την γαστρεντερίτιδα που είχε. Αν θα ακολουθήσει την αποστολή και θα κρυθεί τελευταία στιγμή. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, ας φίξει τα δόντια. Όπως είπε και ο φίλος πριν, κάτι άλλο ενδεχομένως λόγω αυτού που αντιμετώπισε. Αλλά από εκεί πέρα είναι συγκεκριμένες επιλογές. Δεν μπορούμε τώρα να μπούμε σε μια λογική να πούμε μήπως βάλει κάποιον άλλον. Ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή ο Ένινγκ θα το ρίξει αύριο στο παιχνίδι. Μάλιστα. Μεσοαμυντικά δεν έχεις θέμα. Έτσι πώς είναι τα πράγματα. Εντάξει, έχεις τώρα. Πρόσεξε. Ο μεγάλος προβληματισμός ήταν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αφού ο Κόρτ συνεχίζει έστω για αυτές τις 2-3 εβδομάδες, εκεί είσαι καλυμμένος. Εννοείς τώρα, ναι. Εντάξει, αύριο ρε φίλε όμως θα έχεις τον Μπακαλιάνη. Εντάξει, θα έχεις τον Μπακαλιάνη. Και δεν έχεις άλλη επιλογή. Και δεν πάρει μια ευκαιρία και ο μικρός. Δεν έχεις άλλη επιλογή στον πάγκο. Δεν έχεις άλλη επιλογή στον πάγκο. Εντάξει, τι κάνουμε. Αν σου μείνει ο Μπα. Μπορώ να μου κάνω ένα συμβόλαιο να πάω έξω. Αν σου μείνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε γράφη ποδοσφαιριστήρια. Δεν μπορούμε. Εκτός αν έχεις να ανανεώσεις. Μα δεν είμαι ποδοσφαιριστής. Να πας στο μπάσκετ που εκεί και είναι η κατάσταση όπως είναι. Εκεί μπορούμε. Ούτε εκεί μπορούμε. Δεν μπορεί να κάνει. Δυο τρίποτα τα βάζα άνετα στο μπάσκετ. Να ξέρεις. Αν μείνει ο Μπα, έχεις μια επιλογή. Δεν το βλέπω. Δεν είναι ορθολογική, αλλά. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν θα μείνει. Εντάξει, okay. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά από το μάσο με την ΑΕΚ την επόμενη Κυριακή που φωνάζανε και κάποιοι φίλοι του Άρη, κάποιοι που ήταν τέλος πάντων στο γήπεδο. Εντάξει, την αγωνία τους εξέφρασαν. Την περασμένη Τετάρτη, μάντελε δεν ξανάρθει, ας πούμε, και τα λοιπά. Σε εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, λοιπόν, θα έχεις και τον Σαρέζον. Θα έχεις και τον Δελιζήσι. Είναι πιθανό να έχεις τον Σόζα. Ναι, θα φέρνω όμως τον Μάνταλο για να τον κερδίσω, να βγάλω τον Πάουκ στο Champions League. Κάτσε, μπορεί ο Πάουκ να βγει από αύριο. Δεν βγαίνει από αύριο. Και να κερδίσει δεν βγαίνει. Θα είναι 6 βαθμοί. Τι? 6 βαθμοί θα είναι. Στον Ολυμπιακό δεν πάει να χάσει. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς. Τι θα κάνει στον Ολυμπιακό Πάουκ? Θα χάσει. Ολυμπιακός στην ΑΕΚ δεν μπορεί να χάσει. Δαιμονιώδη φόρμα. Και ένα χι που θα τον πάρω τελευταία αγωνιστική, γεια σας. Με τον Μπακαλιάνη και τον Πακούτσι. Με τον Μπακαλιάνη. Και τον Πακούτσι. Δεν θα είναι μόνο αυτή, και ο Γκάμα θα είναι και όλοι θα είναι. Έτσι, μπράβο. Ο Βιερίνια δεν ξέρω αν θα είναι. Μάλλον θα είναι, γιατί εγώ αν ήμουν Βιερίνια θα έμενα από την πίεση του κόσμου και τα λοιπά για 20 μέρες. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί υπάρχει τεράστιο θέμα, το οποίο βέβαια δεν βγαίνει προς τα έξω. Ενώ στον Άρη διαλυθήκαμε. Ότι τσουνάμι, διάβασα τσουνάμι στον Άρη, φεύγουν όλοι κτλ. Πέσανε και οι Αριάννοι σε αυτή τη διαδικασία και τώρα μία μέρα μετά που μείνανε οι 5 πρωτοκλασάτοι. Έτσι. Δηλαδή μείνανε οι παίκτες ή οι βασικοί. Έφυγε δηλαδή η απώλεια ποια είναι. Ο Ιντέγε, που δεν νομίζω στεναχωρηθήκε πολλοί κόσμος από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Ντιγκινί. Μία απώλεια βασικότατη είναι ο Φέτφα. Αλλά τι να κάνουμε. Ένα 700 να τον κρατήσουμε για τα 6 παιχνίδια του playoff. Μήπως τότε. Υπάρχει κανένα που να το πει κιόλα. Ο Φέτφα είναι μία πολύ βασική. Από όλα αυτά το πούλησες, δεν φεύγει. Έτσι. Ο Τσιλιγκύρης. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ο Βέλεθ που έτσι ήταν τραυματίας. Αύριο πάει η Αθήνα, να το πούμε γι' αυτό. Μπράβο, δεν θα παίζει έτσι κι αλλιώς. Ο Βέλεθ, στο καλό το παλικάρι. Θα παίζει σήμερα και αύριο μετακομίζει κάτω, κάνει που θα κάνει. Μπράβο, κάνει να περάσει. Πάντως, τον είδα σήμερα, μίλησε που στο Sport 24 που μίλησε με θετικά λόγια για τον Άρη, ότι πέρασε πάρα πολύ καλά, ότι δεν είχε κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Αλλά ήθελε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, τώρα αυτό το Παπατζηλίκη που είπε ότι φεύγω για το project του Παναθηναϊκού και όχι για τα χρήματα, ενώ έπαιρνε 130 χιλιάρια και θα πάρει 300. Εντάξει. Εντάξει, αυτό το είπε σίγουρα, μπορεί να μεταφράσει και λάθος. Δεν ξέρω. Το project του Παναθηναϊκού τώρα. Εντάξει, οι λόγοι που πηγαίνει ο Βέλεθ στην Αθήνα είναι γνωστοί. Αυτό λέει, ρε φίλε. Το project και και η προοπτική. Τα λεφτά ήταν ίδια και από πλευρά Άρη και από πλευρά Παναθηναϊκού. Δεν ήταν πολύ μεγάλη διαφορά στο οικονομικό. Ήταν μετά από ένα διάστημα. Ο Άρης του έδωσε 250 και ο Παναθηναϊκός 300 το χρόνο για τριετές. Ο Άρης του είναι 250 για διετές. Το ένα 500 και το άλλο είναι 900. Τον είχε ανεβάσει και σε 300, δεν κάνω λάθος, κοντά. Όχι. Όχι. Όταν κατάλαβες το έχει υπογράψει. Και κάνεις παιχνίδι μετά. Είπαμε ο Βέλεθ, ποιος άλλος είναι? Ο Λάρσον που έχει φύγει. Ο Λάρσον που έχει φύγει, εντάξει, είναι απόλυτο ο Λάρσον. Εντάξει, δεν θα έμεινε όμως κιόλας μετά την επόμενη σεζόν. Για τα play-off, οκ, okay, θα τον λέω για τα play-off ότι οι διαφορές σου σε σχέση με τους παίκτες που τελικά παραμένουν. Το roster δεν είναι όπως θα το ήθελες, αλλά εντάξει, είναι σαν σίγουρα... να έχεις, να σου πω κάτι, σαν να έχεις 4-5 2-3 βασικές, όχι, 1-2 βασικές απουσίες και άλλες 1-2 βασική αναπληρωματική. Είναι καλύτερο από αυτό που παρουσιάζανε κάποιοι χθες. Στα play-off, ποιος παίζει καλύτερο, ο Μαντσίνη ή ο Λάρσον? Στα play-off λέω, έτσι.
Μαζί με τον Κουέστα είναι τα δύο κέρδη. Ο Ιντέγια είναι η αλήθεια ότι δεν βοήθησε καθόλου στα playoff. Όχι, ούτε στο κύπελο. Και μάλιστα δεν έπαιξε και στο ένα, που στην ΑΕΚ στην Αθήνα νομίζω δεν έπαιξε. Ο Ντιγκινή και αυτό ήταν παρόν απόν. Έβαλε τον γκολ, θα μου πει κάποιο στο κύπελο. Οκ. Okay. Η ουσιαστική σου μεγάλη απώλεια είναι ο Φετφατζίδης, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν θα αγωνίζονταν από τη στιγμή που ήρθε αυτό το 1,7 από τον Ντουμπάι. Εντάξει. Το θέμα σου ήταν ο Γκάμα, ο Κουέστα, ο Ματίγια, αυτά τα παιδιά. Από τη στιγμή που αυτοί αποφάσισαν να μείνουν και νομίζω ότι δείχνουν με τη στάση τους ότι κολλάει τώρα σε λεπτομέρειες και η ανανέωσή τους. Εγώ θεωρώ ότι το μπαν μέσα στο προσεχές διάστημα θα λυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Μπορώ να σας μεταφέρω ότι είναι στο τελικό στάδιο των επαφών και με τους ποδοσφαιριστές, τους παλιούς. Περιμένουμε. Περιμένουμε να λυθεί έτσι κι αλλιώς. Ό,τι μεταγραφές είναι να γίνουν, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Τους παίκτες τους θέλουμε να είναι εδώ αρχές Αυγούστου. Με δεδομένο ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει 12 Σεπτεμβρίου, με δεδομένο ότι η Ευρώπη ξεκινάει 17 Σεπτεμβρίου και ότι η προετοιμασία ξεκινάει γύρω στις 10 Αυγούστου. Αντιλαμβάνεστε ότι τότε θέλουμε τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά, δεν σημαίνει αυτό, περιμένουμε να αρχίσουμε τις επαφές με τους παίκτες 9 Αυγούστου, αλλά έχουμε ένα χρονικό διάστημα για να τρέξουμε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας για να οριστικοποιήσουμε τις κινήσεις και όπως βλέπετε, βλέπετε καμιά ομάδα να κάνει μεταγραφές σήμερα που μιλάμε? Γιατί βλέπω και αυτή την παράνοια στον Άρη. Βλέπετε καμιά ομάδα να κάνει μεταγραφές? Έχουν γίνει μια-δυο μεταγραφές δεξιά-αριστερά, οκ. Okay. Δεν υπάρχουν μεταγραφικές κινήσεις. Γιατί πάρα πολύ απλά όλες οι σεζόν είναι σε εξέλιξη. Απλά εδώ να σημειώσουμε κάτι ότι ο Άρης παράλληλα με το μπαν έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι σιγά. Δεν το λέω για αυτό, για τα μικρόβια το λέω ρε Χρύσανθε. Μπράβο Χρύσανθε. Σιγά, μπράβο. Ψέκασε και λίγο εκεί πέρα στην περιοχή σου. Κάνε γύρω γύρω. Μπράβο Χρύσανθε. Μην κολλήσουμε και τίποτα. Δεν έχεις. Αυτό θα το κρίνω. Δεν έχω τίποτα. Αυτό θα το κρίνω εγώ. Ο Άρης. Όπως αυτό γιατρός νούμερο 3. Όλο. Ναι. Μακάρα βγάζαμε κιόλας. Λοιπόν, ο Άρης έχει κάποιες περιπτώσεις παικτών που είναι stand-by. Έχει χάσει κάποια τις πρώτες του επιλογές, οκ. Okay. Αλλά έχει κάποιους παίκτες με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή και προχωρημένους κιόλας. Απλά τους έχει stand-by, ρε παιδί μου. Ξέρουν την κατάσταση, γνωρίζουν τι γίνεται. Και αν τελειώσει με τον μπαν κιόλας άμεσα, μπορεί να προχωρήσει σιγά-σιγά. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Και με στόχο να έχει τελειώσει, ρε παιδί μου, σε επόμενες μία-δύο εβδομάδες κιόλας, για να μπορέσει μέσα στον Ιούλιο να αρχίσει να συμφωνεί με ποδοσφαιριστές και να έχει ένα ικανοποιητικό αριθμό παικτών όταν θα ξεκινήσει προετοιμασία αρχές Αυγούστου. Εντάξει, τώρα ποιοι θα είναι αυτοί θα το δούμε. Εντάξει, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας είναι προετοιμασμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το μπαν όμως για την ώρα συνεχίζει να τους έχει τα χέρια δεμένα σε αυτό το κομμάτι. Ο φίλος, το κενό το οποίο ξεκινάει από 6-9-38. Ναι. Συνεχίζουν να βλέπουν τα τρία τελευταία στοιχεία. Λοιπόν. Πόσο στρέφεια πια, κάποιοι δικοί μας κρίνουν από δύο χρονιές Super League και λένε ότι κάνουν κριτική, λίγο ρεαλισμός. Ο Ιβάν Αγκαλιές έκανε για να έχει ενώσεις. Τις περισσότερες έχει ο Τίγρης πλέον, είναι η αλήθεια. Εδώ που τα λέμε για να είμαστε και σωστοί. Εντάξει. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία κάλεσε απολογία πριν δύο μέρες, ξεχάσαμε να το πούμε. Χθες βασικά ήταν. Και σήμερα πρέπει να είναι απολογία, πρέπει να το δούμε γι' αυτό. Κάλεσε απολογία τον Άρη και τον Αλέκο το Ράντο και το περιστατικό με τον Ολιβέιρα στο μάτς κυπέλλου, αλλά τον Ολιβέιρα δεν τον κάλεσε ποτέ. Γιατί πήγε κίτρινη, τι να τον καλέσει. Που πήγε στον πάγκο και είπε αυτό το οποίο είπε Χρήστα. Ναι, άμα δεν το έγραψε το φιλογόνα, πώς τον καλέσει. Ενώ τον Ράντο τον απέβαλε. Που απάντησε μετά ο Ράντο. Τη δικιά σου. εντάξει. Δεν του είπε και τίποτα. Ο Ράντο κύριο ήταν, εντάξει. Τέλος πάντων. Άμα τον έπιανε ο Ράντο όμως. Άμα τον έπιανε ο Ράντο όμως. Εντάξει, το βλέπουμε ήρεμο. Το βλέπουμε να μην μιλάει πολύ, να μην γουνιέται πολύ, αλλά άμα τον πιάσει. Λοιπόν. Τι έγινε, μαζεμένα ήρθαν. Ποιο. Νάτος. Ποιος? Να πούμε όσο διαβάζει τα μηνύματα που σου στείλανε. Ναι. Στον Άγγελο Χαριστέα και στην γυναίκα του, την Μπάρμπαρα, να συνεχίσουν να ζουν ευτυχισμένοι.
Γιατί έχουν φίλε 15 χρόνια γάμου. 15. Πού να τα νιώσετε εσείς αυτά οι νεοσοί. Εγώ πόσα έχω. Και εγώ 15 έχω. Δηλαδή το 2005. Και εγώ το 5 παντρεύτηκα. Ναι. Κάτω το στείλω. Λοιπόν, 2005, και το βλέπω γιατί μου ανέβασε φωτογραφία που είναι μαζί και τα λοιπά. Και βλέπω, φίλε, ότι απαντάει η γυναίκα του στο Χαριστέα. Ευχαριστώ και εγώ που. Γιατί είπε εσύ που μαντέχει και τα λοιπά. Και απαντάει και από κάτω το πρώτο σχόλιο. Άσε τις ευχές και. Όχι, όχι, όχι. Βάσο Βεργίδου Βιερίνια. Τελείωσε. Βιερίνια Σονάρη. Αντρέλα, τώρα που τελείωσε τον πάω. Κάποιον μου θυμίζει, λέει, χρόνια σας πολλά παιδάκια, σας αγαπάμε και τα λοιπά. Εντάξει, δεν έχουν κρύψει την φίλη. Και νομίζω ότι, Άγγελε, είναι μια ευκαιρία τώρα που ο Βιερίνια δεν την χάνει της απαιτούμενης προσοχής. Έτσι. Και σεβασμού και θα υπάρχει, λέγαμε. Και υπάρχει μια ευχαριστία προς το έτσι, πρόσωπό του. Έτσι. Από το, προς το έτσι, μεγάλο αρχηγό. Έτσι. Ο οποίος ξαφνικά σταμάτησε να είναι ο μεγάλος αρχηγός. Έτσι. Νομίζω ότι μπορείς να φέρεις τον Αντρέ επιτέλους στον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας. Έτσι. Για να πάρει και ένα γνήσιο παλικαρίσιο παντελονίσιο τίτλο την επόμενη σεζόν. Του πάει και το κιτρινάκι πιστεύω. Δηλαδή, του πάει. Θα του πηγαίνει πιστεύω το κίτρινο με το Ριγέρ, παιδί μου. Και να του πάει, του πάει. Να γίνει κανένα τέτοιο και να το δούμε φανερά. Δηλαδή, του πάει, του πάει. Δεν θα τον αφήσει η γυναίκα του. Είναι παουκτσού. Πάει άρχισε να κοινώνει. Τι? Πάει άρχισε να κοινώνει. Το νέο αθλητικό διευθυντή, Αντρέ Βιερίνια, Άγγελε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στο break και θα επιστρέψουμε να μας πει ο Νίκος τι γράψαν οι θαυμάστριες στα μηνύματα που του στείλανε πριν από λίγο. Ακού και άδειες. Άμα έχεις άδεια, πάνε Regency Casino να παίξει καμιά. Στο υπαίθριο. Στον υπαίθριο χώρο. Που μπορεί να καπνίζουμε δηλαδή. Και αφού πας στο Regency και καπνίσεις και παίξεις στους φίλους μου εκεί. Τέλεια. Θα πάρεις το αυτοκινητάκι σου αφού παίξεις όμως ένα διωράκι και κάνεις τα τσιγάρα σου. Ένα ακόμα αυτοκίνητο. Μην βγάλεις ένα αυτοκίνητο, βγάλε μόνο τα οδηπορικά για να πας στο κορυφαίο Πεύκιν Deluxe Residences. 100-0. Πευκοχώρη, Χαλκιδικής. Έτσι, καψόχωρα. Ή αλλιώς καψόχωρα. Με ευρύχωρα νεόδυμητα στούντιο και σουίτες. Έτσι. Έχετε πρωινό, έχετε θέα στην πισίνα. Μπορείτε να είστε πάνω μπαλκονάτι, μπορεί να είστε κάτω, να ανοίγετε την πόρτα και να βουτάτε κατευθείαν με στην πισίνα και να κάνετε βόμβα στο χρύσανθο ή να κολλάτε στην τζουλήθρα όπως κάποιοι άλλοι. Σωστό. Λοιπόν, ανακούει κάηκα. Τηλέφωνο 237-40-622-22 pevkindeluxeresidences.com, διότι παιδιά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και έπλα Μαρμαρίδης φυσικά, με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική, χωρίς προκαταβολή, έπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα τα οποία επιθυμείτε. Ο φίλος του κίνητο, το οποίο ξεκινάει από 6942, πρότεινε σε παρακαλώ χρύσανθε. Εγώ. Ναι. Ναι. Να πάρουμε δανεικό το Ματέο στο Δεκέμβριο. Να πάρουμε δανεικό το Ματέο στο Δεκέμβριο. Δεν ξεκινάς καλά, ναι. Ναι. Με ποιον αγοράς και χρησιμοποιεί ο πρόεδρος τα λεφτά του ΦΕΤΦΑ για μεταγραφές και ΝΑΜ. Τι ΝΑΜ, μάλλον μπαν θες να γράψεις, ΝΑΜ το έγραψες. Ναι. Καταρχήν να πω το εξής. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε. Προφανώς και έχετε την αίσθηση ότι μιλάμε με τους ανθρώπους του Άρη, είτε μιλάμε για τον πρόεδρο, είτε μιλάμε για τον Άγγελο, είτε μιλάμε για τους προπονητές, είτε για τους ανθρώπους στα γραφεία, είτε γενικότερα για το σύνολο των ανθρώπων, ότι έχουμε μια επαφή. Και είναι φυσιολογικό. Μιλάμε, παιδιά, αλλά μιλάμε στα πλαίσια του ρεπορτάζ. Δεν παίρνουμε τον καρυπία του κάποιου προτάσεις. Ή ακόμα και αυτό να γίνει, θα γίνει μόνο αν από την πλευρά του δοθεί το έδαφος. Δηλαδή, σου πήρε φίλε. Πώς το βλέπεις τον Παπαδόπουλο, είναι καλός παίκτης. Πολύ καλός. Να πω την άποψή μου, αλλά μέχρι εκεί δεν προτείνουμε τρόπο διοίκησης, ούτε τρόπο διαχείρισης των οικονομικών δεδομένων. Αν ρωτούσατε εμένα, εγώ δεν θα έπαιρνα τον Ματέο. Αν με ρωτούσατε εμένα. Ίσως για πρώτη φορά συμφωνούμε σε κάτι. Μετά από καιρό. Από εκεί και έπειτα και το ίδιο σας είπα όταν έφυγε. Από εκεί και έπειτα. Ο Καρυπίδης έχει διαθέσει και δικά του χρήματα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει αυτό, γιατί τα έσοδα της ομάδας είναι λιγότερα από τα έξοδα της ομάδας. Ειδικά στην Γ και στη Β Αθήνα, νομίζω ότι εκεί ήταν γενικά αποδεκτό ότι αυτό συνέβαινε. Εγώ λέω ότι πρέπει τα χρήματα του Φετφατζίδη να χρησιμοποιηθούν για να λυθεί άμεσα τον μπαν και από εκεί και έπειτα να χρησιμοποιηθούν και για το διάστημα που δεν θα έχει άλλα έσοδα η ομάδα. Και επίσης θα υπάρχουν και κάποια χρήματα που θα πάνε σε παίκτες του σήμερα. Έτσι δεν έχουν ξοφληθεί οι ποδοσφαιριστές όλοι. Είναι δεδομένο αυτό. Τώρα, θα υπάρχει διαχείριση εσόδων, θα υπάρχει γενικότερα μια κατάσταση που θα πρέπει η ομάδα να τη διαχειριστεί.
Το αν θα επιλέξει να φέρει έναν παίχτη ή να φύγει κάποιο άλλο ή τίποτα άλλο είναι δουλειά του Προέδρου και του Αθλητικού Διευθυντή. Όχι δική μας. Μπορούμε εμείς να προτείνουμε. Και το δανεικός μέχρι το Δεκέμβρη ακριβώς, άντε και εσύ το λες. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα προσαρμοστεί στα θέλω σου ο Αστέρας. Και γιατί να μην το δώσεις στην ΑΕΚ που τον ζητάει δανεικό μέχρι το καλοκαίρι με οψιόν αγοράς. Σας το είπαμε για τον Ίβιτς που πήγε πριν από μια εβδομάδα στο Βελιγράδι και τότε όλοι οι ρεπόρτερ ΑΕΚ το διέψευδαν. Και δύο μέρες μετά γράψαν για πρόταση του Ίβιτς στον Ερυθρό Αστέρα. Και φυσικά εμείς δεν κάνουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Προφανώς και δεν κάνουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Απλά ξέρουμε τι γίνεται με τον Ματέο. Αυτά. Σε σχέση με το μηνυματάκι του καλού φίλου ακροατή. Μάλιστα. Αυτά. Πρέπει να βγάλουμε. Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε σήμερα. Ναι. Το κάνουμε αύριο. Ναι. Θα αναδύνουμε τον Κάτζιο. Ναι. Για να δούμε λίγο με τον μπάσκετ τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Το μπάσκετ με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή οδεύει στη διάλυση. Και λόγω του θέματος με τον Γουλιέλμο. Και που ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν πειράζει. Άφησε τον Γουλιέλμο, κράτη την ομάδα. Και φυσικά λόγω αυτής της απόφασης της FIBA για τον μπαν. Δεν μπορεί ο Άρης να αποπληρώσει όλα αυτά τα χρήματα. Για να γυρίσω στον μπαν του ποδοσφαίρου, να σας πω ότι θα ήταν πολύ εύκολο για τον Άρη να πάει και να πει: πόσα θα θες η πορτιγιά? 400.000. Πάρτα. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται ο πορτιγιά να ζητάει τα πενταπλάσια από τα δεδουλευμένα του. Και μάλιστα να μην είσαι εσύ ο υπόχρεος. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Τις επόμενες ημέρες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λυθεί το ζήτημα του μπαν. Τώρα, περιμένουμε να βγει αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τι ώρα είναι το μάτς? 7 και 4. Ωραία, θα περάσει εδώ στο στούντιο. Ζάχος πιστεύω ότι είναι. Όχι, ο Ζάχος, φίλε, δεν θα ξανάρθει. Θα τον έχεις καταχώσει, το φίλο μου. Μέσα θα έχω εκπομπή 5 με 6,5. Με απόφαση της διοίκησης. Μετά από τη συνεννόηση. Και έχω και site. Μετά από. Το δικό μου εννοεί site. Μην ανησυχείς. Με απόφαση της διοίκησης, την οποία επενούσες στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι. Δεν επένεις τον κύριο Ζαγόρα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν είπες ότι ο κύριος Ζαγόρας συμφωνείς μαζί του και τα λέει πάρα πολύ καλά? Για αυτό βέβαια πριν, όχι αυτό το πελήσεις τώρα. Ο κύριος Ζαγόρας λοιπόν μου είπε εμένα 4 ώρες, χρήσατε δύσκολα. Ότι, δύσκολα. Ότι ο Νίκος είναι ο καλύτερος. Χρήσατε δύσκολα 4 ώρες. Ο Νίκος είναι ο καλύτερος. Ο καλύτερος. Δεν χάσεις, δεν θα το βλέπεις το μάτι. Τι θες, πάμε στο Μπάρι Τσελεπίδη. Τι θα πάθεις, μάλλε. Το μεγιστοποιείς. Θα κάνεις εδώ πέρα. Θα κάνεις ένα έτσι, θα κάνεις σταυροπόδι. Θα βλέπεις τον Μπακαλιάρη να κάνει το 0-1. Μείωση. Μείωση. Αύξηση. Αύξηση. Δύσκολα. Πρώτη Ιουλίου αύριο είναι. Δεν είναι καλή μέρα για να λες όχι. Είναι μια μέρα που οι προοπτικές... μπορεί να ξεχάσουμε, ας πούμε, ότι έχει μισθοδοσία αύριο. Δηλαδή, αγί μεθαύριο, ας πούμε. Δεν λυγίζω. Δεν λυγίζεις. Εντάξει, θα οριστείς. Δεν λυγίζω. Θα υπάρξει τέτοιο. Ωραία. Νίκος Μοσχοβίτης. Ε? Νίκο, θα χώσει τον μπρο. Τι, τον χωνείς? Όχι. Όχι, όχι. Παράταση εκπομπής. Τι παράταση εκπομπής, ρε, μέχρι τις 9. Η εκπομπή σου τι ώρα τελειώνει? 7.30. Θες να μέχρι τις 7.30, μέχρι τις 7.30. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που αρχίζεις, αυτό που αρχίζεις το τελειώνεις. 7.30 ώρα τελειώνω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 δεν έχει. Ορίστηκες. Τέλος. Διαφήμιση έμεση πριν 30 χρόνια. 40. Ναι, δεν είχε τοποθέτηση προκάτως ότι. Λοιπόν. Δεν αποδέχομαι. Πάμε παρακάτω. Αποδέχεις, δεν αποδέχεσαι. Ορίστηκες. Μπράβο, καλά που μου το θύμισες. Αυτοχώνεσαι μερικές φορές, το έχεις αντιληφθεί. Εσύ ρώτησες τι ώρα να το μάθεις. Εγώ δεν δέχτηκα τίποτα. Σταυροπόδης. Δύσκολο. Θες να χώσει τον κύριο Ζαχό. Τι? Θες να χώσει τον κύριο Ζαχό. Είναι φωνή του Άρης αυτή εδώ. Ωραία. Αν τον πείσεις, δέχομαι. Αν τον πείσεις. Εγώ. Ναι. Τι είμαι εγώ? Εσύ είσαι ένας από τον τριών διευθυντών. 9. Α. Α. Ωραία. Αναλαμβάνεις να το διεκπαιρεώσεις. Εγώ. Να φέρει Ζάχο στις 7 και 4. Ναι, και τον Τάσο σε 9. Και Τάσο Τρέγια στις 9. Μάλιστα. Σπαθιά, κανονίσαμε το πρόγραμμα του Λίμπερο, παιδιά. Αθλητικό δηλαδή. Λίμπερο 107,4 και με Νίκο Παπαδόπουλο αύριο. Και την άλλη εβδομάδα. Τι?
Μεσοβόμαδα. Τι ώρα, τι, πού? Τετάρτη. Τι, ποιο? Άρης Ολυμπιακός. 7 και 4. Με ποιον? Ολυμπιακό. Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Παπαδόπουλος στο κύπελλο. Εγώ θα είμαι. Περιγράψει τη νίκη του Άρη. Εντάξει, στο γήπεδο για να κάτσω εδώ. Εγώ πώς δεν ήρθα προχθές. Επιλογή σου ήταν και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου, κάτι τσίπουρα έπινε πριν. Όχι, όχι, τίποτα. Δεν έπινε τσίπουρα. Ήπια τσίπουρο. Αλλά δεν ήταν με λόγο Άρης ΠΑΟΚ. Γκαζόν κούρευα. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήρθα. Έλειωσα. Έφτιαξες εσύ το έδαφος από πριν. Δηλαδή, δύο μέρες πριν ο Χρήστος λέει: δεν ξέρω αν θα έρθει, λέει την Κυριακή. Λέει: είχε το λίγο στο νου σου, ας πούμε. Μπορεί να μην. Άμα βλέπεις μπροστά. Ναι. Και λέ, και εγώ όταν, δεν αντέχω σε αυτά τα πράγματα. Και όταν πήγαμε στο γήπεδο, λέω την αγάπη τη Γαβριλίδου, κάτσε εδώ πέρα δίπλα. Σου είπα, δεν σου είπα. Είπε, δεν ξέρω. Μέχρι τι 6 και 10. Στο Ζαγόρα πάντως του λέω: Γιώργο, θα πας στο ραδιόφωνο, ναι. Καλά, του λέω: καλά, περάσει. Μέχρι τις 6 και κοιτούσα το ρολόι. Μέχρι και ο Γιώργος ήρθε στο στούντιο, ρε φιλέ. Γίγαντας. Ο Αντώνης λέει: θα έρθει να με καλύψει αυτός μια χαρά. Ποιος? Ο Αντώνης, ο φίλος μας. Άρα, αφού θα έρθει ο Αντώνης, θα έρθει και ο. Ωραία, Αντώνη, ανέλαβε να πει στο Ζάχο λίγο για αύριο. Με ντρούλινγκ δεν χάνω ποτέ. Και ο Ζάχο μπορεί να στείλει τώρα, γιατί να ακούει την εκπομπή τις περισσότερες φορές. Μην κάνει τώρα τον. Τον Κινέζο κάνει. Τον Κινέζο κάνει. Απάντησε. Που μου έλεγε εσύ για το Σούτγκρεν το βράδυ και ήθελα να παρέμβω στην εκπομπή. Τι έλεγε. Ο Σούτγκρεν το τέτοιο τον παρουσίαζε, λες και είναι καλό παίκτη, α πούμε, ότι μπορεί να παίξει τώρα. Άκου λίγο. Ο Ζάχο. Είναι ο παδός. Εντάξει, okay. Δεν είναι ρεπόρτερ. Είναι μεν ένας έμπειρος ραδιοφωνικός παραγωγός πλέον. Έχει γνώση του τι σημαίνει Άρης. Είναι από τα λίγα παιδιά και γι' αυτό είχα εισηγηθεί στο Γιώργο πριν από χρόνια να αποτελέσει μέλος του Λίμπερο. Είναι από τα λίγα παιδιά που νιώθουν από Άρη. Και πραγματικά είναι από τα λίγα παιδιά και από τους λίγους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Προσέξτε τι λέω, όχι δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς που νιώθουν από Άρη, νιώθουν το μεγαλείο αυτού του συλλόγου, αντιλαμβάνονται το τι σημαίνει Άρης και δεν το αντιλαμβάνονται μόνο και δεν το νιώθουν και δεν το υποστηρίζουν, αλλά μπορούν και να το μεταδώσουν. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν πολλοί που μπορούν να το κάνουν αυτό. Όμως, είναι άμπαλος. Δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Καταλαβες. Δεν θα πω ότι δεν ξέρει πλάκα ποδόσφαιρο. Κάνω. Πλάκα δεν κάνω. Θα πω ότι δεν ξέρει. Δεν ξέρει τις παραμέτρους αυτό, ναι. Της παρουσίας ενός ποδοσφαιριστή μέσα στην ομάδα. Δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι αυτό που βλέπει μόνο. Ναι. Ό,τι βλέπει στο γήπεδο. Δεν ξέρει τις παραμέτρους. Δεν ξέρει ότι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, προχθές πόνεσε το πόδι του την κοινή. Πόνεσε το πόδι. Εμείς ξέρουμε ναι. Τι πόνεσε στα αλήθεια. Πόνεσε το πόδι του Ντιγκίνη. Ναι. Ο Ντιγκίνη που είναι από τους καλύτερα αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές. Ναι. Έτσι. Είχε ενοχλήσει ο Λάρσον. Ο Λάρσον πονούσε το γόνατό του. Στις 28 του μήνα. Ναι. Okay. Αλλά τα πούμε παραπάνω. Τέτοια τώρα. Πράγματα εντάξει, λοιπόν okay. Είχε και ο Σούντγκρεν μέσα στη σεζόν. Ναι. Και για το Σούντγκρεν το έχουμε ξαναπεί ότι και στα τελευταία παιχνίδια η παρουσία του στην αποστολή είναι καθαρά συμπληρωματική. Δηλαδή τον παίρνει για να έχει μια. Εντάξει, θα τον βάλει τώρα αύριο να δούμε. Πώς λύσει ανάγκες. Θα δούμε εντάξει. Τι θα γίνει. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα παιδιά. Είναι μια ευκαιρία τώρα και για το Σούντγκρεν και για τον Ντουάρτ, εγώ θα πω. Είναι μια ευκαιρία να κάνουν πέντε πράγματα. Θα δούμε το πόσο σωστή νοοτροπία μπορεί να έχουν. Ο Ντουάρτε μέσα είναι παπάδες. Ο Ντουάρτε, φίλε, ένας ποδοσφαιριστής, όπως την μπάλα την ξέρει. Τώρα από εκεί και πέρα είναι τεμπέλης. Τι θα κάνει τώρα. Τεμπέλης, φίλε. Καλός, αλλά τεμπελάκος. Δεν είναι απλά τεμπελάκος. Τεμπέλης είναι το τέτοιο και είδες και πώς έγινε και τα εργομετρικά του και αυτά. Οκ, εγώ αμφιβάλλω μπορεί να παίξει ένα ημίχρονο. Αλλά δεν είναι ότι δεν ξέρει μπάλα. Άμπαλος δεν είναι άμπαλος, φίλε. Μπάλα ξέρει. Ένα παίκτη ο οποίο έχει περάσει και από τον Άγιαξ. Εντάξει, μπάλα ξέρει. Οπότε εκεί πέρα είναι θέμα νοοτροπία, θέμα λειτουργία, θέμα γύμναση, όλα αυτά τα πράγματα. Άλλο okay. Βέβαια τι έκανε πριν λίγα χρόνια και άλλο τι έκανε τώρα. Γιατί και εμεί κάνουμε. Μακάρι να μπει και να κάνει παπάδε. Κάνουμε ένα λάθο, κάναμε βασικά ένα λάθο πιο παλιά. Το οποίο πλέον εγώ τουλάχιστον όταν επιμελούμε τέτοια θέματα προσπαθώ να το αποφύγω. Όταν έρχεται για παράδειγμα ένα ποδοσφαιριστή, το να βάλει ένα βίντεο από την παρουσία του σε μια ομάδα πριν 5-6 χρόνια δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι τι κατάσταση είναι τώρα. Εντάξει. Όχι τι έκανε πριν 5-6 σωστό. Χρόνια. Εντάξει. Όπως λέει και ένας πολύ καλός μου φίλος και γνωστός μου, λέγω πέρα 30 χρόνια λέει τραγουδούσα λέει στα μπουζίκα τώρα. Λέει τώρα τραγουδώ στο μπάνιο μου. Εντάξει.
Εγώ τραγουδάω και στα μπουζούκια και στο μπάνιο. Στο μπάνιο, ναι. Εσύ τραγουδάς και σε βαφτίσεις ενδεχομένως. Σωστό. Το έχουμε ζήσει. Το άγαλμα. Έχουμε και βίντεο. Είναι από και σε μαγαζί έχω τραγουδήσει. Και σε μαγαζί έχεις τραγουδήσει. Θα το βάλω να το δεις. Όχι τώρα στον αέρα, δεν χρειάζεται νομίζω. Κάτι το έχεις δει που έχω τραγουδήσει. Σε πολλοί κόσμος δεν σε μαγαζί. Σε μαγαζί δεν με έχεις ακούσει που έχω βάλει. Κανονικά. Έχεις ανεβάσει ένα, ναι. Κανονικά σε μαγαζί με μικρόφωνο, με μπουζούκι και. Το άγαλμα. Αυτό το ξέρω απ' έξω. Λοιπόν. Και άλλα ξέρω απ' έξω. Πολλά ξέρω. Όταν θα βαφτίσει το πέμπτο. Απλά το άγαλμα έχω και το ρυθμό. Ναι, όταν θα βαφτίσει το πέμπτο. Ποιο πέμπτο? Παιδί. Ο αδερφός μου πλέον, όχι εγώ. Ναι. Ο αδερφός μου. Τελείωσε άλλο τσαλτιδάκι. Εγώ δεν γίνεται. Άστο. Φτάνει. Καλά. Και μετά το τρίτο. Η ηρωίδα θα πάθει τέτοιο. Τι? Μετά το τρίτο. Λήφθησαν μέτρα. Λοιπόν. Στήρωση. Τι ακούω, λοιπόν. Όχι, δεν. 14 παιδάκια, μια χαρά είμαστε. Να είναι γερά, να μπορούμε να τα μεγαλώσουμε με αξιοπρέπεια. Λοιπόν. Για την υπόθεση πριν κλείσουμε του Τόσκο, τα είπαμε και το πρωί και τα είπαμε αναλυτικά, ναι. Και είπαμε αρκετές παραμέτρους. Να σημειώσω εγώ ότι επιλέξαμε τώρα το απόγευμα να το πάμε λίγο πιο χαλαρά το θέμα, καταρχήν γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε η κινητοποίηση και η σύλληψη συγκεκριμένων ανθρώπων και υπήρξε και η μετατροπή του κατηγορητήριου σε ανθρωποκτονία με δόλο. Για όσους γνωρίζουν την υπόθεση, για όσους έχουν παρακολουθήσει τα βίντεο και όσοι έχουν τη δικογραφία ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι θα προκύψουν και άλλα θέματα στην πορεία. Θα προκύψουν θέματα σε σχέση με το ποιος πήρε τηλέφωνο ποιον. Θα προκύψουν θέματα σε σχέση με την ευθύνη του καθενός από όσους βρίσκονταν εκεί και θα προκύψουν διάφορα θέματα και ζητήματα σε σχέση και με το αυτοκίνητο και για το πώς νοικιάστηκε και το ποιος το νοικιάσε και γενικότερα όλη αυτή την διαμορφωθήσα κατάσταση από τη στιγμή που το αυτοκίνητο πέρασε πάνω από τον Τόσκο και προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του και στη συνέχεια το θάνατό του βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν τώρα πλέον που έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, δηλαδή με βάση τις κάμερες ταυτοποιήθηκαν 7 άνθρωποι, okay. Προφανώς να φοράς κουκούλες και τα λοιπά, για να γίνει η ταυτοποίηση 7 ανθρώπων, θα πρέπει να τους βρεις από ένα τατουάζ παραδείγματος χάρη. Έτσι να ξέρετε πολλές φορές λειτουργούν στην αστυνομία και τους βρίσκουν. Μπορεί ο άλλος να είναι ντυμένος Ταλιμπάν, αλλά να έχει ένα τατουάζ το. Στις εποχές που είμαστε, στο δάκτυλο. Οποιοδήποτε πλέον. Και ειδικά ναι. Όταν συμβαίνουν πράγματα. Με τον έναν ή τον άλλο το τρόπο. Έτσι, ναι. Γιατί αυτό είναι σε περιοχές όπως αυτή του Μεγάρου, όπου γύρω-γύρω υπάρχουν 500.000 κάμερες. Όχι μόνο αυτό. Το ότι αναπτύχθηκε ταχύτητα σε ένα δρομάκι που δεν μπορεί να τρέξει το ποδήλατο. Ναι. Και αναπτύχθηκε τέτοια ταχύτητα για ατύχημα. Δείχνει πάρα πολλά πράγματα και γι' αυτό έγινε και η μετατροπή του κατηγορητηρίου. Από εκεί και έπειτα πλέον τα δικαστήρια είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν. Πρέπει να σας πούμε ότι εμείς είχαμε ετοιμάσει και μια συνέντευξη σήμερα και τα λοιπά, αλλά από την πλευρά της οικογένειας του Τόσκο, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε και να καταλάβετε ότι η διάθεσή σας πολλές φορές, είτε για να γράφονται και να λέγονται ονόματα, είτε να ακούσετε κάποια πράγματα, να βγάλουμε κάποιον που να πει κτλ. Είναι κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με αυτό το οποίο θέλει και η οικογένεια, αλλά και συμβουλεύουν οι νομικοί της μίας ή της άλλης πλευράς. Τώρα, στην ποια πλευρά είμαστε εμείς, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα είμαστε στην πλευρά της δικαιοσύνης. Είμαστε στην πλευρά της αλήθειας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, δικαιοσύνη και αλήθεια μπορεί να επικρατήσει και να λάμψει μόνο αν δικαιωθεί η ψυχούλα του Τόσκο. Ενός παιδιού που πήγε για καφέ και δολοφονήθηκε. Πήγε για καφέ. Δεν ήταν σε ραντεβού θανάτου, δεν προκάλεσε κάποιον, δεν πήγε έξω από κάποιο γήπεδο αντιπάλου με μαχαίρι, όπλο, οτιδήποτε άλλο και πάνω στη μάχη σε εισαγωγικά έχασε τη ζωή του, πήγε για καφέ στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
Θα πρέπει λοιπόν να λάμψει η αλήθεια σε αυτή την περίπτωση και θα πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της έτσι όπως πρέπει να την κάνει. Και σας το έλεγα αυτό και πριν βγει στη δημοσιότητα σήμερα και η σύλληψη και τα 5 άλλα εντάλματα. Που με τα 2 που είχαν προηγηθεί πάμε στα 7 άτομα. Γιατί πολλές φορές όταν δεν μαθαίνετε κάτι, και το ίδιο έγινε παραδείγματος χάρη τώρα με τους Κουέστα, με τους Ματίγια και με όλους αυτούς. Όταν δεν μαθαίνετε κάτι και δεν ξέρετε κάτι, πάει το μυαλό σας στην κινδυνολογία, στην εσωστρέφεια, αλλά και στο κακό. Στοχοποιείτε και τα μέσα ενημέρωση του Άρη. Χθες, ας πούμε, μου στείλαν κανένα δύο φίλοι, γιατί δεν βάλετε το όνομα του τάδε οπαδού του ΠΑΟΚ. Γιατί, φίλε, είναι ποινικό αδίκημα να το βάλω. Όχι, γιατί είναι ποινικό αδίκημα. Αν κάποιος έχει τη διάθεση να μας φέρει 20-30.000, γιατί μιλάμε για τέτοια ποσά. Να μας φέρει 20-30.000 ευρώ. Συν το να τρέχουμε στα δικαστήρια κτλ. Για κάτι που ξέρουμε ότι βάσει νόμου, γιατί είναι η δουλειά μας, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και απλά και μόνο μου λέει βάλτο. Ναι. Χωρίς να έχω από πίσω μου εγώ το Μαρινάκι, το Σαβίδι, τον Αλαφούζο ή το Μελισανίδη. Και για πολλούς άλλους λόγους. Όπως γενικότερα με τα μίντια και τους δημοσιογράφους του Άρη που εύκολα στοχοποιούνται, αλλά όπως βλέπετε, τις περισσότερες φορές μάλλον χάνουμε χρήματα. Και το εννοώ για τη δουλειά μας. Και αφήνουμε δουλειές που θα μπορούσαμε να έχουμε, να καθόμαστε σταυροπόδι, να γράφουμε δύο κείμενα τη βδομάδα και να πληρωνόμαστε και να μην ακούμε τη συνείδηση ή την καρδιά μας ή την ψυχή μας, το μυαλό μας ή εσάς. Εύκολο είναι αυτό να το κάνουμε. Αλλά, εντάξει, κάποιοι επιλέγουν το δύσκολο δρόμο. Γι' αυτό μερικές φορές εγώ τρελαίνομαι με όσους λειτουργούν με αχαριστία. Όχι απέναντί μας, απέναντι στον Άρη. Λοιπόν. Για να ξεφύγουμε λοιπόν από όλα αυτά και να ξελαμπεκάρουμε λίγο. Ναι. Θα πάμε. Ναι, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Ο Τόσκο δεν την έχει. Εμείς έχουμε ευτυχώς τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν. Θα πρέπει όμως και εμείς, τιμώντας αυτό το παιδί που ντύθηκε στα χρώματα του Άρη, οποιαδήποτε πληροφορία έχουμε διασταυρωμένη και χωρίς να καταστρέψουμε κάποιον άλλον επειδή είναι ΠΑΟΚ, επειδή μόνο και μόνο επειδή είναι ΠΑΟΚ να τον καταστρέψουμε ενώ δεν έχει καμία συμμετοχή παραδείγματος χάρη, να μην στοχοποιήσουμε κάποιον άλλον επειδή είναι ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει όποτε υπάρχει εξέλιξη, όποτε υπάρχει ζήτημα, όποτε υπάρχει θέμα, με σωστή, αντικειμενική, υπεύθυνη προσέγγιση να ενημερώνουμε τον κόσμο του Άρη. Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για όλο το κίνημα το οπαδικό του Άρη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό το θέμα, το οποίο είναι και πολύ σοβαρό κιόλας. Γενικότερα με ό,τι είδηση είναι να καταγράψουμε. Ναι, πρέπει πρώτα, προσπαθούμε πρώτα να τη διασταυρώνουμε και όχι να περιοριζόμαστε απλά σε πληροφορίες ποντάροντας τα κλικς. Και να ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχει η πληροφορία, παιδιά, που δεν θα βγει. Δεν θα σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει ενημέρωση και έχει επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο τον Κουέστα στην προπόνηση ότι μένει. Ναι. Και πάει να υπογράψει το συμβόλαιο και μαλώνει με το χαριστέα και πλακώνεται. Ναι. Και δεν μένει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, προσέξτε, μην βγάζει και το πει τώρα. Λέμε. Αλλά σας λέω ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Τι πάει να πει, ότι ήταν λάθος η πληροφορία, είπαμε ψέματα δηλαδή. Απλά είναι λεπτές ισορροπίες τα τελευταία 24 ώρα και μπορεί κάτι να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή. Φιλετές αυτό με τις συμφωνίες. Μας λέγανε ότι συμφώνησα. Ναι, συμφώνησα και μετά ζητήσει 5.000 παραπάνω. Τι να κάνω εγώ. Το είδα την άλλη φορά. Ο Βόκολος, θυμάστε τον Βόκολο, που είναι προπονητής στον Πανιόνιο τώρα. Την ξέρουν ιστορία. Ήρθε στα γραφεία του Άρη, έβγαλε τη φανέλα, βγήκε φωτογραφία με τη φανέλα του Άρη, έφυγε, είπαμε, μένει στον Άρη νέα μεταγραφή ο Βόκολο, πήγε μετά από δυο ώρες, υπέγραψε τον ΠΑΟΚ και βγήκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Είπαμε εμείς ψέματα ότι ήρθε στον Άρη κτλ. Και όμως υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε είστε ψεύτες. Και μετά τους βγάλαμε τη φωτογραφία και λέγανε ακόμα και. Ο παίχτης να πει κάτι, πάντα κρατάμε και μια πισίνη και πάντα περιμένουμε να οριστικοποιηθεί. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές φορές που αλλάζουν τα δεδομένα. Προσπαθείς να κρατήσεις, αλλά τώρα είναι, είναι site, φίλε. Δεν είναι ότι θα το γράψω αύριο στην εφημερίδα. Δηλαδή, αύριο οι εφημερίδες θα γράφουνε. Έμεινε ή έφυγε ο Κουέστα. Το site είναι διαδραστικό. Μπορεί στις 5 να ισχύει κάτι άλλο και σε 7 κάτι άλλο. Πάμε. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Πεύκη Deluxe Residences, Πευκοχώρη Χαλκιδικής, με ευρύχωρα κοινόδρομη τα στούντιο και σουίτες, με πρωινό και pool view.
Τηλέφωνο 237-46-22-22 και pevkindeluxeresidences.com, διότι η Χαλκιδική δεν έχει παιδιά. Ακολουθεί κοπή στο σκύλο με το γάτο, στο σκύλο με τον γάτο, που μπορεί να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι κιόλας, πολύ πιθανό. Εδώ που τα λέμε. Απλά πώς θα χώνεις τον τζίψιο τώρα που είναι και το πρωί. Φέρε τον Κωνσταντίνο. Ναι, πώς θα τον χώνεις. Μια εβδομάδα νομίζω. Γιατί ο σκύλος μπορεί να είναι ο τσίψιος και να είναι ο άλλος ο γκάτος. Μια εβδομάδα νομίζω ότι θα μπορέσει να βάλει πλάτη και αυτός. Καταρχήν. Μια εβδομάδα και ο Μπαϊράμης. Ο δρόμος που άνοιξε ο Μοσχοβίτης. Αυτό, η ναι. Εκπομπή σκύλος και γκάτος και γάτος και μάτος και ναι. All About Άρης. Θα γίνεται φίλε. Από κανονικά. Από εκεί που θα κάνεις προετοιμασία με τον Άρη, Νίκο. Τώρα και από τα απόγευμα θα έχει απογευματινή προπόνηση. Δεν μας νοιάζει να συνδέεσαι στο κλινφίν σου και να κάνεις την εκπομπή. Και να ακούγεται από πίσω τέτοιος. Live. Συγγνώμη. Ο γιατί σε στέλνουμε εκεί πέρα? Για να μεταφέρεις τι γίνεται εκπομπή. Live προπόνηση. Και τώρα ο Ένινγκ δίνει οδηγίες στον Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Είναι ακούγεται όπως. Ακούγεται καμιά βρυσιά, α πούμε, κανένα τέτοιο, α πούμε, τώρα τη προπόνηση. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Σε το μιλούν. Ωραία ιδέα αυτή. Σε το μιλούν τη προπόνηση. Έλυσα το θέμα των εκπομπών. Μπράβο, Χρυσάνθε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Όχι αύριο, κανονικά. Αύριο κανονικά. Θα τι καπουλάρισε, καλά.